Αλλά πρώτα απ' όλα πάμε με τη γλυκιά μας καλημέρα. Με αυτή την καλημέρα που περιμένουμε όλη την εβδομάδα να ακούσουμε. Από ποιον? Από τον Πάπα Χρήστο εννοείται. Καλημέρα! Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα! Και είναι μια υπέροχη μέρα και εδώ με ήλιο, πολύ ωραίο ήλιο. Ας είμαστε στο βουνό, κρύο, αλλά ωραίο. Και χαίρομαι κάθε Παρασκευή και εγώ σαν μικρό παιδάκι. Και εμείς, αλλά και ο κόσμος που μας παρακολουθεί, όχι μόνο εμείς εδώ στο στούντιο, εμείς που σας περιμένουμε, βεβαίως και ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Τόσα μηνύματα παίρνουμε, τόσα μηνύματα για τον Πάπα Χρήστο μας, βεβαίως. Ελπιδάκη, καλημέρα, Ελπιδάκη μου. Καλημέρα. Καλώς τον. Πάπα Χρήστο μου, σήμερα, όπως ανέφερα και προηγουμένως, θα στολίσουμε εδώ στο στούντιο. Χριστούγεννα έρχονται και είπαμε λίγο νωρίτερα έτσι φέτος. Λίγο. Να αφήσουμε την ψυχή μας φέτος να γεμίσει χαρά μου. Έτσι, ναι. Φτάνει η μαυρίλα, φτάνει οι μαύρες σκέψεις, φτάνουν. Τώρα που είναι Χριστούγεννα, ας αφαιτούμε λίγο να τα ζήσουμε παραπάνω και να χαρούμε με τους δικούς μας ανθρώπους. Έλα, πάμε όλοι να αλλάξουμε λίγο το κλίμα, να αλλάξουμε λίγο τις μέρες. Δυστυχώς επιμένει ο ιός, αλλά να επιμείνουμε και εμείς τη χαρά στην οπτικιά, στην προσευχούλα και στην προσοχή. Τα προσέξουμε, να το διώξουμε. Οπότε προσευχή και προσοχή. Και να γεμίσουμε την καρδούλα μας αγάπη. Αγάπη και μόνο αγάπη. Αχ, αυτή η αγάπη. Αχ, μωρέ, λιπάκι μου. Αυτή η αγάπη. Οι άνθρωποι, γεμίζουμε. Η ψυχή μας λέει όταν έχουμε πάει και το πνεύμα μέσα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία εναντίον των ανθρώπων που μας παιδεύουν και μας παιδεύουν καμιά φορά. Αυτά να έχουμε. Έτσι. Και να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Έτσι ακριβώς. Σήμερα, ξέρετε τι θα ήθελα, ναι, ακριβώς. Θα ήθελα να συζητήσουμε για τη διαμάχη των θρησκειών, Παπα Χρήστο μου. Αχ, Θεέ μου, μ' αρέσει το θέμα, όσο και να ακούγεται παράξενο. Είμαι από αυτούς που φωνάζω δυνατά, γιατί έτσι το βρίσκω ότι το θέλει και ο Θεός. Έτσι το βρίσκω ότι το θέλει και η ιστορία μας, μέσα στους αιώνες, η ιστορία των ανθρώπων, ότι οι άνθρωποι μεταξύ μας το να είμαστε αγαπημένοι. Τι θα πάω να πει άλλη πίστη. Ο Θεός όμως βγάζει τον ήλιο, ρίχνει τη βροχή, αλλάζει τους καιρούς, άνοιξη, φθινόπωρο, καλοκαίρι, χειμώνα, για όλους τους λαούς, για όλους τους ανθρώπους. Δεν διαλέγει και λέει εσείς από εδώ θα έχετε ήλιο, εσείς από εκεί θα έχετε μαυρίλα. Ήλιο βγάζει για όλους, γιατί ο Θεός αγαπάει όλους, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν υπάρχει Ιουδαίος και Έλλην, μαύρος ή λευκός, πλούσιος ή φτωχός, άνδρας ή γυναίκα. Σε μια εποχή που οι διαχωρισμοί ήταν σκληροί μεταξύ των ανθρώπων, ακόμα και η θέση της γυναίκας ήταν ένα τίποτα, λέγανε στα λατινικά, ρες πράγμα ήταν η γυναίκα. Και όμως έρχεται ο Παύλος και λέει, πάντες εν Χριστώ Ιησού έδεσμε. Στο όνομα του Χριστού μας είμαστε όλοι ένα. Και σκεφτόμουν εξ αφορμής του θέματός μας, ότι όταν την πρώτη μέρα της Πεντηκοστής, όπου εκεί γεννιέται η Εκκλησία, κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα, μιλάει ο Πέτρος και πιστεύω λέει πάνω από 3.000 και περιγράφει εκεί στις πράξεις των Αποστόλων ποιοι ήταν εκεί από κάτω και τους άκουγαν. Δεν ήταν μόνο οι Ιουδαίοι, ήταν λέει Πάρθοι και Μίδοι και Ελαμίτες, Κρήτες και Άραβες, οι κατοικούντες Συρίαντε και Παμφιλία, Φόντο και την Ασία. Δηλαδή ήταν από όλες τις μεριές της γης και όλοι αυτοί αποτέλεσαν την πρώτη οικογένεια της Εκκλησίας. Όλοι μαζί. Αυτό το μαζί, μωρέ. Αυτό το μαζί. Πόσα θαύματα μπορεί να κάνει.
πόσες ομορφιές μπορεί να δώσει. Δεν επιτρέπεται εμείς να κοιτάμε ο ένας τον άλλον με έκπρα και μίσθα, διότι βλέπουμε ότι ξαναγεννιούνται μίση και ξαναγεννιούνται μίση για το τίποτα, ακόμα και για το ναι ή όχι στο εμβόλιο. Θα φτιάξουμε εχθρούς και θα αρχίσουμε να πολεμιόμαστε. Ακριβώς, ακριβώς. Ποιος το θέλει αυτό, ποιος θέλει να πολεμιούνται οι θρησκείες, οι λαοί, οι φίλε. Κανένας Θεός δεν το θέλει. Και θέλει πολύ προσοχή, διότι σκορπάμε δηλητήριο, σκορπάμε δηλητήριο και δηλητηριάζει τις ψυχές των ανθρώπων. Και μάλιστα και στην παραβολή του της μελού της κρίσεως που λέει δίψασα και με επίμασα και με στρέψατε, δίψασα και με ποτίσατε, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε. Και σε τούτο εδώ το χώρο, τον ελληνικό, Κύπρος και Ελλάδα, οι ίδιοι είμαστε, οι ίδια φιλοί είμαστε, η ίδια παράδοση, η ίδια ιστορία, η ίδιος λαός. Σε αυτόν τον τόπο, ο Θεός της αρχαιότητας ήταν ο Δίας, τον οποίο όμως δεν μπορείς τον εμφανποτελήσαμε, ο Ξένιερδε, αυτός που φιλοξενούσε τους ξένους. Όσους ξένοι, όσοι ξένοι περνούσαν από αυτόν τον τόπο, φιλοξενούσαν από αυτόν τον Θεό. Τους είχε δει, τους άγαπε. Δεν τους θεωρούσε. Εχθροί εσείς. Ναι, ναι. Είστε δικοί μου. Εδώ πάλι η αγάπη. Δεν ακούω τον Πάπα Χρήστο. Έχουμε ένα θεματάκι. Δεν τον ακούω. Αν μπορούμε να το διορθώσουμε. Μ' ακούτε? Μ' ακούτε? Εγώ ναι. Εσείς μ' ακούτε. Ωραία. Και εσύ. Και εγώ τώρα σας ακούω. Ναι. Ναι, πάμε. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκαιο με όλα αυτά που λέτε, Πάπα Χρήστο μου. Γιατί ο Θεός είναι Θεός αγάπης. Αυτό είναι. Είναι Θεός αγάπης. Κι όμως ο κόσμος, οι άνθρωποι βρίσκουν κάτι πάντα όπως τώρα με το εμβόλιο, να τσακώνονται, να διαφωνούν. Φρικτό αγάπη μου. Φρικτό. Τα βλέπω. Βλέπω τότε ένταση. Και λέω, έχει δικαίωμα κάποιος να το κάνει. Έχει δικαίωμα και να μου το κάνει. Αλλά αφήστε ο ένας τον άλλο. Αφήστε τους γιατρούς να αποφασίσουν. Ποιοι είμαστε εμείς που θα καθορίσουμε. Τι θα κάνει ο ένας και ο άλλος. Κάποτε είχαμε χωρισμένα τα καφενεία, λέει, στα φωλιά. Ναι. Εγώ το πρόλαβα δυστυχώς. Σε πράσινα και σε κόκκινα. Σε μπλε. Ήμασταν οι δεξί και οι αριστεροί. Οι μεν προδότες στη μπλε. Και φωνάζαμε. Και το μίσος και η έκτρα μας ανέβασε στα βουνά να πολεμήσουμε ο ένας τον άλλο. Μάλιστα. Και να κάνουμε εμφύλιος πολέμος και να πολεμήσουμε ο ένας τον άλλο. Πόσο τραγικό ήταν αυτό. Τραγικότατο. Πόσος κόσμος χάθηκε. Τραγικότατο. Και μάλιστα ξέρει, Ελπιδάκη μου, απλή ιστορία είναι. Όταν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ευρώπη μοίραζε τις επιρροές και εμείς έπρεπε να πάρουμε ένα τεράστιο μπράβο, αλλά και εκείνα που μας αναλογούσαν, εμείς τσακωθήκαμε μεταξύ μας και δεν πήραμε τίποτα. Μάλιστα. Δεν πήραμε τίποτα. Όταν οι λαοί τσακώνονται, όταν οι άνθρωποι τσακώνονται, κάποιοι άλλοι χαίρονται. Και λέγει ο Γεροπορφύριος ότι όταν οι άνθρωποι τσακώνονται, ο διάολος λέει, ρίχνει τσιχτετέλια και χορεύει. Και λέει, εγώ τους έβαλα και τσακώνονται, εγώ τους έβαλα και πολεμιούνται, εγώ τους έβαλα και είναι εχθροί ο ένας με τον άλλο. Ενώ ο Θεός μας θέλει αγάπη. Όταν έστειλε τους μαθητές του, τι τους είπε? Πορευθέτες, μαθητεύσατε, πάντα τα έχετε. Δηλαδή, να πάτε να κηρύξετε
και να φτιάξετε μια οικογένεια. Αυτό είναι η έκκληση. Πάντα τα έθνη, όλα τα έθνη, όλους μαζί. Μπορεί να μας αγάπησε ο Θεός παραπάνω τους ορφιούς, εμάς τους Έλληνες. Μας παρέδωσε να τη διδάσκουμε μέσα από τα μάτια. Αλλά είναι μόνο δικός μας. Αυτός ο Θεός δεν ακριβώς. Είναι όλον το. Όλον. Όλον το. Μια μεγάλη αγκαλιά, μια τεράστια αγκαλιά για όλους τους ανθρώπους. Μα αυτό είναι. Αυτό είναι μια τεράστια αγκαλιά, μια οικογένεια. Μια οικογένεια όλοι μαζί. Η γύρηση να μας δώσει πολλά πράγματα αν είμαστε όλοι μαζί. Αλλιώς καταστρέφουμε ο ένας τον άλλο. Και γεννούμε πρόσφυγες και γεννούμε, γεννάμε καταστροφές, γεννάμε και δεν πρόσφυγε. Πήγαμε εκεί και τους καταστρέφει. Κάναμε λέει πόλεμο πολιτισμό. Εμείς δηλαδή είμαστε πιο φτωχοί και αυτοί είναι ένα τίποτα και εμείς είμαστε παραπάνω. Αυτό δεν είπε και ο φασισμός των Γερμανών και των Ιταλών και ο ναζισμός. Ότι εμείς είμαστε ένας λαός του δέος και ότι άλλοι πρέπει να εκλείψουμε. Και κατέστρεψε τη γη. Κατέστρεψε τον κόσμο. Ναι. Έτσι έχει ο πόλος. Παπαχρήστο μου, με αυτό το μήνυμα του Θεού της αγάπης θέλω να κλείσουμε σήμερα, αυτής της μεγάλης αγκαλιάς που... Τι, σου έχω μια έκπληξη. Τι, μια έκπληξη. Πότε. Θα είναι την άλλη Παρασκευή, θα είναι εδώ μαζί μου αν το επιτρέπεις. Ναι. Ένας φωτός ο οποίος ασχολείται με τις θρησκείες. Ναι. Ένα συγκρότημα μουσικό. Υπέροχο, παίζει σε όλα τα μπαφή και τα πλάτη Ελληνόπουλο, δικός μας, από το ψηφιά του Θεσσαλονίκη, πάει σε όλο τον κόσμο. Τέλεια. Και ξεκίνησε ένα project, ναι. Το Smile, στο χαμόγελο με όλα τα παιδιά της γης. Και τώρα ξεκινάει ένα πρόγραμμα αγάπης μεταξύ των λαών και θα τα πούμε την άλλη φορά μαζί του. Ανυπομονώ. Θα είμαστε δύο. Ανυπομονώ. Ίσως τον πείσουμε έτσι και ένα τραγουδάκι, έτσι λίγο. Α, εύκολο θα είναι. Εύκολο. Ωραίο. Εύκολο. Πολύ ωραίο. Ανυπομονώ για την επόμενη Παρασκευή. Σας αφήνουμε, σας στέλνουμε όλοι μας την αγάπη. Σας ευχόμαστε να είστε καλά, τα φιλιά μας σε όλη την οικογένεια. Σας αγαπάμε. Φιλούθηκια! Και εγώ, φιλούθηκια Κύπρος, αγαπώ σε Κύπρος, ελπιδάκι μου Κύπρο. Φιλούθηκια! Να είστε καλά. Γεια σας. Αχ αυτό το χαμόγελο πραγματικά. Πόση δύναμη μου δίνει και φαντάζομαι και εσάς, έτσι. Πάμε να γνωρίσουμε τη φράση της ημέρας και επιστρέφουμε.